Και ένα τόσο ωραίο φαγητό θέλει και ωραία γαρνιτούρα. Σκέφτηκα να κάνω ένα ωραίο κρατέρ με σελινόριζα και γλυκοπατάτα. Βασισμένο σε μια συνταγή, τις πατάτες Dauphinois. Τι είναι οι πατάτες Dauphinois και τι συνταγή θα κάνω τώρα, θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, σε πρώτη φάση έχω σελινόριζα και γλυκοπατάτες, κομμένες σε λεπτές φέτες. Αυτή είναι η σελινόριζα. Μια υπέροχη φθινοπορεινή χειμωνιάτικη ρίζα. Στο μαγείρεμα χρησιμοποιούμε τη σελινόριζα όπως ακριβώς και τις πατάτες. Δηλαδή, την βράζουμε, την ψήνουμε, κάνουμε σούπα, την τηγανίζουμε. Επίσης, η σελινόριζα τρώγεται και πολύ ωραία ομή σε σαλάτες. Οπότε, δοκιμάστε την, αξίζει τον κόπο γιατί έχει λίγες θερμίδες. Δεύτερον, είναι φορτωμένη από ωραία μέταλλα και βιταμίνες, βιταμίνες K, βιταμίνες B. Έχει μέταλλα όπως ο σίδηρος, όπως το ασβέστιο. Έχει πράγματα, πραγματικά έχει πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Οπότε, να την εντάξετε στη διατροφή σας. Να ένα ωραίο τώρα φαγητό που είναι, στέκεται και από μόνο του σαν φαγητό, αλλά είναι και πολύ ωραία γαρνιτούρα για το κρέας και για ψητό κρέας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε γκρατέν σελινόριζας και γλυκοπατάτας. Ξεκινάμε. Να σας πω ότι τη σελινόριζα όταν την κόβουμε σε λεπτές φέτες, τη βάζουμε πάντα σε λίγο νερό με λίγο λεμόνι για να μην μαυρίσει. Βάζουμε λοιπόν εδώ στον μπολ τη σελινόριζα που είναι κομμένη σε φέτες, τις γλυκοπατάτες. Βάζω πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Αρκετό για να δώσει γεύση. Και άνθο αλατιού σε νυφάδες. Και εδώ έχω τριμμένο ιταλικό τυρί, Gran Italiano. Και κρέμα γάλακτος. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και τις πατάτες Dauphinois. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Και τώρα το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι έχουμε τις γλυκοπατάτες που είναι μια γλυκιά βάση και έχουμε και τη γεύση της σελινόριζας που είναι λίγο πιο πικάντικη, δηλαδή θυμίζει λίγο σέλινο, θυμίζει λίγο ξηρούς καρπούς, καρύδια. Έχει μια ελαφριά πικράδα, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία αυτά τα δύο λαχανικά. Τώρα, το μείγμα αυτό θα το στρώσουμε μέσα σε ένα πυρήμαχο σκεύος, σε μια ταρτιέρα, σε ένα ταψάκι, όπου θέλετε. Αρκεί να έχει μεγάλη επιφάνεια και να μην γίνει πάρα πολύ ψηλό για να ψηθεί γρήγορα. Το αδειάζουμε. Όπως κάτσουν τα λαχανικά, έτσι, το βλέπετε εδώ. Καθώς ψήνονται, τα λαχανικά θα μαλακώσουν και θα καθίσουν προς τα κάτω. Και η τελευταία κίνηση είναι να πασπαλίσω πάλι με το τριμμένο ιταλικό τυρί, Gran Italiano ξανά στην επιφάνεια, για να κάνει μια ωραία κρούστα. Ψήνουμε στους 175 βαθμούς για 45 λεπτά. Θα προσέξετε όμως, θα αφήσετε το κρέας να μαγειρευτεί για 1-1,5 ώρα και μετά θα βάλετε το γκρατέν μέσα στο φούρνο, έτσι ώστε όταν θα ψηθεί το κρέας να είναι έτοιμη και η γαρνιτούρα. Ονειρεμένο πιάτο να το φτιάξετε και μόνο του. Λοιπόν, αυτό είναι το πιάτο, αυτή είναι η γαρνιτούρα. Να το φτιάξετε, θα με θυμηθείτε. Για το γκρατέν σελινόριζας με γλυκοπατάτες, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια σελινόριζα, 500 γραμμάρια γλυκοπατάτες, 300 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, 100 γραμμάρια τριμμένο ιταλικό τυρί, ανθό αλατιού σε νυφάδες.